Το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου από τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και τον ανάδοχο εργολάβο, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών που θα αλλάξει πλήρως την εικόνα της παλαιότερης αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου Καβάλας. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε τη σύμβαση ενός πολύ μεγάλου έργου, τη ριζική ανακατασκευή του Βερούλιου. Ήταν μια προσωπική μου δέσμευση και την τηρώ στο ακέραιο. Είναι ντροπή για ένα δήμο όπως αυτός της Καβάλας να έχει ένα μόνο ποδοσφαιρικό γήπεδο, το Ανθή Καραγιάννη, στον αστικό ιστό. Υπάρχουν βέβαια και τα γήπεδα Κοτσάλου, αλλά εκεί υπάρχουν άλλα θέματα. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε εδώ και χρόνια, πλήρης αδιαφορία. Ο Δήμος Καβάλας σε λίγο καιρό από τώρα θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο, παύλα, προπονητήριο και τα σωματεία που φιλοξενούνται εκεί, καθώς και οι ακαδημίες με τα εκατοντάδες παιδιά, θα κάνουν πλέον τη δουλειά τους όπως πρέπει. Και υπ' αυτή την έννοια αυτό είναι μια προσφορά του Δήμου Καβάλας στον αθλητισμό, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στη νεολαία μας. Παράλληλα θα αναβαθμιστεί μια συνοικία της πόλης μας, προσδίδοντας πρόσθετη αξία στην περιοχή, ομορφαίνοντάς την ακόμη περισσότερο. Να είστε βέβαιοι, φίλες και φίλοι, ότι οι προσπάθειές μας για αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και για δημιουργία νέων δεν σταματούν εδώ. Θα έχουμε τον κεντρικό αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα έχει σύγχρονο σύστημα αποτισμού αυτόματου με χλωοτάπητα, ο οποίος θα χρησιμοποιείται μόνο για τους αγώνες. Έχουμε τα προπονητήρια με πλαστικό τάπητα τελευταίας γενιάς προδιαγραφών FIFA, τα οποία θα λειτουργούν ως προπονητήρια. Θα γίνει φυσικά ριζική ανακατασκευή, στην ουσία θα μείνουν μόνο τα τουβάρια. Από τα αποδυτήρια φιλοξενουμένων διαιτητών θα γίνει σύγχρονο ιατρείο, θα γίνει σύγχρονο κηλικείο, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες και τους γονείς και το οποίο φυσικά ο Δήμος θα το βγάλει και σε δημοπρασία προκειμένου να έχει έσοδα. Λήφθηκαν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σε συνεργασία με τις ομάδες, έτσι ώστε να κάνουμε ένα όμορφο και λειτουργικό όμως γήπεδο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω προσωπικά όλη την τεχνική υπηρεσία Μηδενός Εξαιρουμένου, οι οποίοι πραγματικά βγάλανε και μεράκι, θα έλεγα, στην μελέτη αυτή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο παλαιότερα, την στατική ενίσχυση και την επέκταση του τρίτου γυμνασίου, αρκετά δύσκολο έργο. Ήμασταν συμμετέστατοι. Πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνέχεια και σε αυτό το έργο.